Άρα λοιπόν, προχωράμε για το πρώτο θέμα προημερησίας, το οποίο είναι καταβολή πρόσθετου κινήτρου για την πλήρωση. Θα ζητήσουμε για κάθε ένα θέμα την άδειά σας αν πρέπει να συζητηθεί. Αυτό λέω, αυτό προσπαθώ να πω. Πρώτον λοιπόν, καταβολή πρόσθετου κινήτρου για την πλήρωση των κενών θέσεων γιατρών σε άγονες απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4213 του 2013. Παρακαλώ πολύ, κύριε Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσω στο Σώμα τη διαδικασία του κατεπήγοντος και το για ποιο λόγο ζητώ να μπει το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Όπως έχει γίνει γνωστό από σχετική ενημέρωση που έχω κάνει δια των μέσων ενημέρωσης, συναντήθηκα πριν από ακριβώς 3 ημέρες και συγκεκριμένα τη Δευτέρα με τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κουρουμπλή, στον οποίο μετέφερα μεταξύ των άλλων θεμάτων και το σοβαρό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τα νησιά της Θήμενας, των Ψαρών και εντός των επομένων ημερών και των Ινουσών που δεν έχουν γιατρό. Πρόσφατα υπήρχε και ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό με πολύ μικρό παιδάκι στη Θήμενα, το οποίο ευτυχώς αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα, επειδή έτυχε και είχε καλό καιρό. Έτσι λοιπόν, αφού συνεργαστήκαμε με τον Υπουργό, ο οποίος οφείλω να πω ότι έδειξε όχι μόνο εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά και έμπρακτα ασχολήθηκε την ίδια στιγμή, καλώντας στο γραφείο του 2 γενικούς διευθυντές για να δούμε το θέμα και το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, βάσει συγκεκριμένης διάταξης, και μετά από απόφαση υπουργική, την οποία για να την πάρει ο Υπουργός θα πρέπει να έχει προηγηθεί απόφαση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, μπορούμε να δώσουμε ένα έξτρα κίνητρο για να γίνει κάλυψη των θέσεων των γιατρών. Εάν και εφόσον έχω τη συνένεση του Σώματος για το ότι το θέμα είναι κατεπήγον, από τη στιγμή κατά την οποία τα νησιά βρίσκονται χωρίς γιατρό, και δεδομένου του ότι έχουμε την πολιτική βούληση από την πλευρά του Υπουργού Υγείας άμεσα να προχωρήσει στην έκτακτη και μόνο για αυτά τα νησιά, πέραν από τις πολλές θέσεις που θα βγάλει για το Αιγαίο, μου ανακοίνωσε ο κύριος Κουρουμπλής και άλλωστε νομίζω έγινε και ήδη γνωστό, ότι τουλάχιστον 700 θέσεις θα είναι οι θέσεις για όλη τη μεθόριο της Ελλάδος. Από τον Εύρο μέχρι κάτω το Καστελόριζο. Έτσι λοιπόν, με αυτό το αιτιολογικό, θεωρώ ότι το θέμα είναι όντως κατεπήγον. Θεωρώ ότι το θέμα όντως προέκυψε μετά από την πρόσκληση η οποία στάλθηκε και τις εισηγήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη σημερινή ημερήσια διάταξη, η οποία έχει ασταλεί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, και ζητώ τη συνένεση του Σώματος για να συζητήσουμε το θέμα, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, τίθεται το θέμα στην ψηφοφορία. Να συζητηθεί το θέμα αυτό προημερησίας διάταξης. Ποιοι είναι καταρχήν κατά? Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι τέτοια θέματα δεν χρειάζεται καν να τα κουβεντιάζω. Ωραία. Λοιπόν, ομόφωνα συζητείτε. Άρα, ομόφωνα συζητείτε. Παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι γιατρός και θα κουβεντιάζω. Εννοείται τότε. Ναι, συμφωνούμε. Προχωρώ λοιπόν στην εισήγηση του θέματος. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 20 του νόμου 4312 του 2013. Μπορούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου μπορούμε εμείς ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, να παρέχουμε ένα έξτρα κίνητρο προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις σε απομακρυσμένα νησιά και σε δυσπρόσιτες περιοχές. Προτείνω λοιπόν και εισηγούμε να πάρουμε απόφαση για ένα ποσό έως 500 ευρώ ανά μήνα για την παροχή σίτησης ή και στέγασης, που αυτό θα γίνει με συγκεκριμένες συμβάσεις όπως ο νόμος το ορίζει, και μετά από τις όποιες αποφάσεις υπουργικές χρειάζονται να βγουν γι' αυτό. Καταρχήν, ενδεικτικά αναφέρω το σοβαρό θέμα που έχουμε στην έλλειψη γιατρού στη Θήμενα, στα Ψαρά. Τις επόμενες ημέρες δεν θα έχει γιατρό και Ινούσες, διότι ήδη έχει λήξει η θητεία του γιατρού και παραμένει εκεί χωρίς να έχει σύμβαση. Και θα μπορούσαμε κατά περίπτωση να δούμε
και αργότερα περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές των νησιών μας, όπως για παράδειγμα περιοχές του πρώην Δήμου Αμανής Τυχείο, περιοχή όπως είναι το Σίγρι στη Λέζου, που είναι περισσότερο από 2-2,5 χρόνια το Σίγρι χωρίς γιατρό, και να εξουσιοδοτήσουμε την Οικονομική Επιτροπή για τις, απαραίτητες αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να, να πάρθουν. Η ανωτέρω κάλυψη της δαπάνης θα γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αυτός θα τροποποιηθεί μετά από τη σχετική πρόταση την οποία θα φέρουμε αφού πάρθει και η απόφαση από την πλευρά του, του Υπουργού. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις παρακαλώ. Διαπιστώσατε ότι υπάρχει η παροχή του κινήτρου, σύτησης ή και στέγης. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω διευκρινιστικά και νομίζω ότι έχει τη σημασία του να το έχουμε διευκρινίσει εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ότι προκειμένου αυτή η δαπάνη να είναι και μια δαπάνη η οποία θα έχει και τη σχετική έγκριση νομιμότητας, αυτό το οποίο δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να κάνουμε και μετά από σχετική υπουργική απόφαση είναι να κάνουμε μία σύναψη σύμβασης, παράδειγμα, θα το πω απλά, με τον ταβερνιάρη στη Αψαρά ή με το, με το καφενείο που έχει η Θήμενα, ώστε να τρώει εκεί ο γιατρός και να πληρώνει η περιφέρεια. Στην ίδια λογική, όπου δεν υπάρχει κατάλημα που να μένει ο γιατρός, όπως παράδειγμα στα Ψαρά, υπάρχει χώρος που μπορεί ο γιατρός να παραμείνει. Σε άλλες περιοχές δεν υπάρχει. Αντιστοίχως, θα γίνει μία σύμβαση και θα πληρώνουμε το σπίτι του γιατρού. Αυτή είναι η διαδικασία, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να τύχει και τη σχετική εγκρίσεως από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. Λοιπόν.